Πάντως σου βγάζω το καπέλο. Πολύ έξυπνη η σκέψη σου να θες να πουλήσεις τις δικές σου μετοχές έτσι. Εγώ δεν θα μπορούσα να συνεχίσω το ξέπλυμα. Μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτι άλλο? Φυσικά υπάρχει κάτι ακόμα. Αυτό που κάνεις με οδηγεί και σε άλλες σκέψεις. Εσύ για να αφήσεις την πολύτιμη και αγαπημένη σου travel fan να κάνεις μια τέτοια αυτοθυσία σημαίνει ότι έχεις κι άλλα σχέδια. Άσε να τα μαντέψω. Ετοιμάσαι να το σκάσεις με τη ζωή. Κρίμα. Κρίμα γιατί πίστευα πως έχω γίνει κατανοητός την τελευταία φορά. Είχες γίνει. Απόλυτα. Σκόπευες να με εκβιάζεις για πάντα. Αλλά εγώ δεν σκοπεύω να το συνεχίσω και δεν μπορείς να με σταματήσεις. Σοβαρά. Λέγε ό,τι θες, Βικτορά. Είμαι αποφασισμένος. Τις βρωμοδουλειές από εδώ και πέρα θα τις κάνεις μόνος σου. Και όσον αφορά την κόρη σου... Α, ναι. Αυτό το κομμάτι πολύ θα ήθελα να το ακούσω. Έχει ενδιαφέρον. Είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει με τον καιρό και θα βρει κάποιον άλλον να είναι ευτυχισμένη μαζί του. Μα δεν το βλέπεις πόσο άδικο είναι όλο αυτό για εκείνη? Ναι, ομολογώ με πολύ συγκινητική η προσπάθειά σου. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο για τα συμφέροντα τα δικά μου, αλλά και για την ευτυχία της κόρης μου. Χρειάζομαι εσένα. Βικτορά. Είσαι ένα αντικατάστατος. Κόψε αυτό το υφάκι. Και εσύ σταμάτα τις παλικαριές και πες η ζωή να έρθει εδώ τώρα. Αμέσως. Γιατί να το κάνω αυτό? Για να της πεις να χωρίσετε. Οριστικά. Και αυτή τη φορά στην πραγματικότητα. Και δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο. Ούτε για επαφή, ούτε για ελπίδες.